Στο άκουσμα της λέξης Κύπρος, κάποιοι φέρνουν στο μυαλό ονειρεμένες αναμνήσεις από τις διακοπές τους. Άλλοι, τις τραγικές μέρες του Ιουλίου του 1974, την εισβολή της Τουρκίας και τις θλιβερές της συνέπειες. Όμως αλήθεια, ποιος το γνωρίζει τούτο το νησί, αναρωτιέται ο ποιητής. Ο λαός της Κύπρου, χάρη στο ζήλο, την εργατικότητά του και με ασπίδα επιβίωσης την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κυρίαρχο κράτος, κατάφερε να ανακάμψει και να ανασυγκροτηθεί, πετυχαίνοντας πολυεπίπεδα σημαντικά επιτεύγματα. Στον πολιτικό τομέα, κατάφερε να εμπεδώσει ένα δημοκρατικό σύστημα θεσμών και αξιών με βάση το διάλογο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και τον ενεργό πολίτη. Αξιοζήλευτο επίτευγμα είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία είναι από την 1η Μαΐου του 2004 ισότιμο μέλος της Μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογένειας και μέλος της Ευρωζώνης το 2008. Στην οικονομία, η Κύπρος έχει σταδιακά μετατραπεί από ένα υπανάπτυκτο γεωργοκτηνοτροφικό κράτος σε ευρωπαϊκό κέντρο τουρισμού. Επίσης, με ορθή οικονομική πολιτική, σύγχρονη τεχνολογία, πλεονεκτική γεωγραφική θέση, λειτουργικό τραπεζικό σύστημα και ανάπτυξη υποδομής, η Κύπρος έχει καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου, ναυτιλίας και διεθνές κέντρο επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, η Κύπρος έχει να επιδείξει ραγδαία ανάπτυξη. Ο Κύπριος πολίτης απολαμβάνει χάρη στην παιδεία το ψηλό μορφωτικό και βιωτικό του επίπεδο, που κατέχει μια πολύ ψηλή θέση διεθνώς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Απολαμβάνει επίσης την υψηλού επίπεδου δημόσια και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συμμετέχει ενεργά στις τέχνες και τον πολιτισμό. Σήμερα, η Κύπρος ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και γιορτάζει με περηφάνεια τιμώντας τα 50 χρονά της ως ανεξάρτητο κράτος με πρωταρχικό και αμετάθετο στόχο τη δέσμευση για απελευθέρωση και επανένωση με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία για ολόκληρο το λαό και τις μελλοντικές γενιές.